Είμαι ο Σάββας Χαγιαμπάλιας, δημιουργός της εταιρείας Χρωμοδομή και υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, μπροστά από υπόγειους κάδους για οικιακά απορρίμματα. Οι υπόγειοι κάδοι είναι η καλύτερη λύση για το πρόβλημα των σκουπιδιών στο πυκνοκατοικημένο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα για τοποθέτηση 80 κάδων στην αρχή και 80 στη συνέχεια ξεκίνησε επί Μπουτάρη. Με το που ανέλαβε η τωρινή διοίκηση, βγήκε έκτοτος ο ανάδοχος των κάδων και ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Η διοίκηση του κυρίου Ζέρβα, αντί να κάνει το προφανές και να πάει στον επόμενο μειοδότη, έκανε το εξής παράδοξο. Ακύρωσε το διαγωνισμό και προχώρησε σε νέο, αυτή τη φορά όμως μόνο για 59 κάδους, αφήνοντας τη Θεσσαλονίκη με το 1/3 των κάδων που θα βοηθούσαν ουσιαστικά την καθαριότητα. Από την τωρινή διοίκηση δεν φαίνεται να υπάρχει πρόγραμμα για την τοποθέτηση νέων υπόγειων κάδων. Οι μόλις 59 που μπήκανε παραδόθηκαν χωρίς τηλεματική. Το σύστημα δηλαδή που ειδοποιεί την υπηρεσία καθαριότητας πότε γεμίζει ένας κάδος. Και γι' αυτό συμβαίνει πολλές φορές να ξεχυλίζουν ή να πηγαίνουν οι γερανοί και να αδειάζουν άδειους κάδους. Άλλος ένας πρόχειρος και κακός σχεδιασμός ενός ζωτικού έργου για την πόλη μας. Στο σχεδιασμό μας είναι η τοποθέτηση 400 υπογείων κάδων σε όλη την πόλη. Στο αρχικό στάδιο, σε κεντρικές αρτηρίες και στη συνέχεια σε όλα τα κεντρικά σημεία. Και βεβαίως θα είναι όλοι εξοπλισμένοι με τηλεματική ειδοποίηση για τη σωστή διαχείρισή τους. Γιατί μας αξίζει μια καθαρή Θεσσαλονίκη.